Ορθοδόξος περιπατείτε. Μια εκπομπή συμπόρευσης στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Με το θεολόγο Φώτιο Μανιαδή.
ορφήσει και τρέμει τα χερούβιμ και δοξολόγουσι εδυνάμεις τον ουρανόν τον εξανάσταντα τριμερών εκτάφου ύμνησομε πάντες θεόπρεπος ας μας συνέλθεις τον Πατέρα και υπόστατον κράτος την μίαν βασιλεία και κυριότητα εκ νεκρών τον σωνίον αχράντε παρθένε αναστάντα θεόπρεπος χαράς εκτίσεις επλήρωτο αυτόν δοξολογούσα και σε γερέρουσα. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Προκαθημένου της τοπικής μας Εκκλησίας, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Ευρώπης, Κυρίου Κυρίου Τιμοθέου, αρχίζουμε μια νέα εκπομπή με τίτλο «Ορθοδόξος περιπατείτε», μια εκπομπή συμπόρευσης στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα.
Την ορθόδοξη πνευματικότητα θα την προσεγγίζουμε μέσα από την θεολογία, λατρεία και ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην αρχή της σημερινής εκπομπής ακούσαμε τους πατέρες και αδελφούς της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου να ψάλουν «Μεγαλινάρια» από τον παρακλητικό κανόνα προς την ζωαρχική πανικτήρμονα Παναγία Τριάδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την πνευματική μας οδηπορία με μεγαλινάρια προς τον Τριαδικό Θεό ημών, διότι, όπως μας διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο δεύτερο λόγο του Απολογητικό, αυτή είναι η άριστη τάξης. Η καλύτερη συνήθεια είναι το να αρχίζει από το Θεό και να καταλήγει πάλι στο Θεό οποιοδήποτε αρχίζει λόγο ή οτιδήποτε άλλο πράγμα. Τάξης αρίστη παντός αρχωμένου και λόγου και πράγματος, εκ Θεού άρχεστε και εις Θεόν αναπάβεστε. Άλλωστε και ο σκοπός της εκπομπής που ακούτε είναι αυτός, είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και γνώση λέγοντας εδώ εννοούμε την ορθόδοξη πίστη. Αυτό μας τονίζει χαρακτηριστικά και ο μέγας φωτιστής της Κρήτης, ο διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Ιωσήφ Οβριένιος, 14ος-15ος αιώνας, που υπήρξε και καθοδηγητής του μεγάλου προμάχου της Ορθοδοξίας, Μάρκου του Ευγενικού, ο Άγιος Ιωσήφ Οβριένιος. Στο τέλος του λόγου του, ο Άγιος Ιωσήφ Οβριένιος, εις την Αγίαν και Ζωαρχικήν Τριάδα, αναφέρει «Και αύτη εστίν η αληθή ζωή και ουράνιος γνώσης, ειν εν της Ευαγγελίης εδήλωσεν ο Χριστός, υπόν το οικείο πατρί. Αύτη εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Γνώσιν λέγον εντάφθα την ορθόδοξον πίστην, την του Θεού εις ανθρώπους ενίκησιν και την άρη των έλαμψιν, εις εν μεθέξι η ταύτης άξιοι γίνονται, εις αξιωθεί μεν άπαντες οι ορθοδόξος πιστεύοντες και ευσεβώς λατρεύοντες την μίαν τρισυπόστατον Θεότητα, Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Αμήν». Δηλαδή, αυτή είναι η αληθινή ζωή και ουράνια γνώση, την οποία φανέρωσε στα Ευαγγέλια ο Χριστός όταν είπε στον Πατέρα Του. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να σε γνωρίσουν το μόνο αληθινό Θεό και Αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Λέγοντας γνώση εδώ, εννοούμε την ορθόδοξη πίστη, την ενίκηση του Θεού στους ανθρώπους και την άρρητη έλαμψη της οποίας γίνονται με μέθεξη οι άξιοι αυτής. Την οποία ας αξιωθούμε όλοι οι ορθοδόξους πιστεύοντες και με ευσέβεια λατρεύοντες τη μία τρισυπόστατη θεότητα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησε τρισίτ εμπνωμένην ατμήτως και μένουσαν αμέριστον κατ' ουσία θεότητος προσκυνήσομενη γη γενής με τα φόβου και δοξάσομε ως ποιητήν και δεσπότην Θεόν υπεράγαθον. Ειλικρινής χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μας τη στιγμή αυτή, διότι με τη χάρη του Σωτήρος μας Χριστού επιτελούμε το έργο μιας υπακοής, η οποία, αν και είναι πολύ δύσκολη, ταυτόχρονα είναι και πολύ ευχάριστη. Η υπακοή είναι στο πρόσωπο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου, πατρός Μακαρίου Γρινιεζάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος μας επρότεινε να επιμεληθούμε και να παρουσιάσουμε την εκπομπή που ακούτε, με θέματα από την Ορθόδοξη Πνευματικότητα.
Η μεγάλη δυσκολία έγκυται στην πολυειδή ανεπάρκειά μας, η οποία ήταν βεβαίως ανέκαθεν γνωστή και ζητούμε συγνώμη για αυτήν. Η δε μεγάλη ευχαρίστησης οφείλεται στο ότι απόψε μας δίδεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ως πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής την εν Χριστώ ευγνωμοσύνη, που είναι θεμελιώδες γνώρισμα της Ορθοδόξου Πνευματικότητος και έτσι να διακηρύξουμε με τα φωνής μεγάλης από του βήματος αυτού, ότι σας είμαι θα βαθύτατα ευγνώμονες, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Κύριε, Κύριε Τιμόθεε, διότι εκτός των πολλών άλλων μας εδιδάξατε και εξακολουθείτε να μας διδάσκετε έργο και λόγο, ειδικά την ευγνωμοσύνη, η οποία αποτελεί και το κυρίαρχο στοιχείο της προσωπικότητός σας. Ας θεωρηθεί επομένως η απόψινή μας εκπομπή περί ευγνωμοσύνης ως αποτίμησης πνευματικού χρέους προς την σεβασμιότητά σας για τους ατρίτους κόπους σας επί τόσα πολλά έτη υπέρ της ειδικής μας οικοδομής και παρακλήσεως και σας ευχόμαστε επανευλαβώς το εις πολλά έτη δέσποτα. Επικαλούμαστε την προστασία και ενίσχυση της κυρίας ημών Θεοτόκου και πάντων των Κρητών Αγίων προστατών μας για να αναπτύξουμε διευχόν σας τα θέματα της εκπομπής μας. Μία εκπομπή που πάλι ξανατονίζουμε δεν ήταν δική μας ιδέα, αλλά του Πανουσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου, πατρός Μακαρίου Γρινιεζάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον οποίον ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε να έχουμε την παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής αυτής και του είμαστε ειλικρινώς ευγνώμονες για τις πολύτιμες συμβουλές και κατευθύνσεις στην πραγματοποίησή της. Η εν Χριστώ ευγνωμοσύνη, θεμελιώδες γνώρισμα της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, είναι λοιπόν το θέμα που θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή. Θα θέσουμε στο θεμέλιο του οικοδομήματός μας ένα κέριο ερώτημα. Άραγε, υπάρχει στην τόσο κρίσιμη εποχή μας θέμα ευγνωμοσύνης? Δυστυχώς, το ερώτημα αυτό δεν τίθεται μόνο από κοσμικούς ανθρώπους, αλλά και από ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν βιώνουν την ευγνωμοσύνη, αλλά ούτε καν ενθυμούνται αυτήν, ούτε καν αισθάνονται την απουσία της ως σοβαρότητα του ελλείμματος, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά βαρύτατο αμάρτημα. Πώς όμως είναι δυνατόν οι χριστιανοί, οι οποίοι αξιώνονται της μεγίστης δωρεάς να είναι μέλη του σώματος του Χριστού, να αγνοούν ότι η ευγνωμοσύνη είναι θεμελιωδέστατο γνώρισμα της Ορθοδόξου Πνευματικότητος και απαραίτητο στοιχείο της χριστιανικής ταυτότητος? Ας προσπαθήσουμε όμως να προσεγγίσουμε σχεδόν επιγραμματικά τα θεολογικά θεμέλια της ευγνωμοσύνης ως απαραίτητου γνωρίσματος της ανθρωπίνης φύσεως. Η Ορθόδοξος παράδοσης μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι μία ύπαρξης ευχαριστιακή, δηλαδή ένα λογικό δημιούργημα που ευρίσκεται σε διαρκή κοινωνία αγάπης με το δημιουργό του και είναι στραμμένο προς αυτόν με μία ακόρεστη διάθεση ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και δοξολογίας. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνης.
άνθρωπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Η βάση της αγαπητικής και ευχαριστιακής ιδιότητος του ανθρώπου είναι ότι έχει πλαστεί κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού. Ακριβώς γι' αυτό φέρει μέσα του ανεξίτηλη τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης. Ο Θεός δημιουργεί ελεύθερα τον άνθρωπο από υπερβολή αγαθότητος για να μετέχει ο άνθρωπος στην θεία αγαθότητα. Ο Κύριος δημιουργεί ευεργετών, ώστε τα ευεργετούμενα δημιουργήματά Του να κοινωνούν ευγνωμόνως με Αυτόν, να Τον ευχαριστούν και δοξολογούν και έτσι να γίνονται μέτοχα της Θείας Δόξης. «Η του δοξάζειν των Θεών επιθυμία», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «πάση της λογικής καταφύσιν ενέσπαρτε». Στον Άγιο λοιπόν Τριαδικό Θεό οφείλουμε να προσφέρουμε πάντα ημέρας και νυχτός την ολόθερμη ευχαριστία μας ως θυσία ενέσεως για να μην κατακριθούμε ως αγνώμονες και αχάριστοι δούλοι. Στην Παναγία Τριάδα οφείλουμε την ακατάπαυστη δέηση γιατί σε αυτήν ανήκει η αιώνια βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Κόσμου πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθημένος εκ δεξιών του Πάτρος και μεγάλη ευγνωμοσύνη χρεωστούμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Παναγία Μητέρα μας, διότι στο πρόσωπό της φανερώνεται η εξής μεγάλη Ορθόδοξη αλήθεια. Για την Ορθοδοξία, το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης δεν έγκυται μόνο στο ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός, αλλά και στο ότι η ανθρώπινη φύση αξιώνεται στο πρόσωπο της Παναγίας να γίνει θεοτόκος, να γεννήσει δηλαδή το Θεό μέσα στην ιστορία. Μεγάλη ευγνωμοσύνη λοιπόν χρεωστούμε στο κεχαριτωμένο πρόσωπο της κοσμοσότηρας κόρης, της υπέρ ευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μέγας Θεοτοκόφιλος της Εκκλησίας μας, λέγει ότι μόνη η Υπεραγία Θεοτόκος τα Άγια των Αγίων οικίσασα και μόνη κατοικητήριον γενωμένη του την φύσιν ποιήσαντος ή και την των τεκόντων μεταποίησε λύπην και την προγονικήν έλυσε αράν. Και τα στις προμήτωρος ο Δίνας έπαυσε,
ανωδύνος εν παρθενία τεκούσα Χριστόν. Ας δείχνουμε λοιπόν την ευγνωμοσύνη μας και προς την κοσμοσότηρα κόρη με τις προσευχές μας, με ύμνους, με παρακλήσεις, με χαιρετισμούς, με το θυμίαμα και το άναμα του καντιλιού της μπροστά στην εικόνα της και κυρίως με την εφαρμογή των εντολών του Υιού της. Ας μιμηθούμε όσο είναι δυνατόν την αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό της των θεοτοκόφιλων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όπως του Αγίου Νύφωνος, ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής της κατά την Αλεξάνδρεια, υπήρξε μεγάλος θεοτοκόφιλος. Όταν προσευχόταν, πάντα θυμόταν να αναφέρει το σεπτό όνομα της Παναγίας. Συνήθιζε να λέει στην προσευχή του και τούτο: «Κύριε, ο Θεός μου, διαπρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός, συγχώρησόν μη τας αμαρτίας μου και δίωξον απ' εμού πάσαν πονηρίαν, φθόνων, καταλαλιά, οργή, ακιδεία, υπερηφάνεια, φιλαργυρία, ασπλαχνία, πόρωση, φιλονικία, έκθρα, γαστριμαργία, μέθη, πύρωση, ασέλγεια και την πικροτάτη δόξα των ανθρώπων. Ναι, ο Θεός μου, τα αυτά πάντα αποδίωξον απ' εμού». Όταν βρισκόταν στο τέλος της επηγής παρουσίας του, το πρόσωπό του έλαμψε τόσο πολύ, ώστε όπου ετρόμαξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Τα δε τελευταία του λόγια ήσαν αφιερωμένα στη Θεοτόκο: «Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Μαρία, το φως μου και η σκέπη μου και το στήριγμά μου, σι ευχαριστώ πολλά δια τας ευεργεσίας όπου μας έκαμες». Αλλά ας ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα ύμνο ευγνωμοσύνης προς την Υπεραγία Θεοτόκο, γραμμένο από ένα άλλο μεγάλο Άγιο Θεοτοκόφιλο, τον νεοφανή Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης, τον Θαυματουργό. Εκ του Θεοτοκαρίου του, ανυμνών μεγαλύνωσε, ήχος πλάγιος τέταρτος, ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία Τρικάλων, ακριβώς όπως το έψαλε και ο Άγιος Νεκτάριος. Σκότισε να τον ουρφώτα
Αμέσως μετά την υπεραγία Θεοτόκο έχουμε ως μεγάλους ευεργέτες, γρήγορους βοηθούς στις ανάγκες και στους κινδύνους μας και ως πρεσβευτές προς τον Κύριο, τις ουράνιες δυνάμεις και τους χορούς πάντων των Αγίων. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερο ιερό καθήκον η τιμή των Αγίων και η ευγνωμοσύνη μας στις Άγιες πρεσβείες τους. Μαρία Παρθένε, η πάντων χαρά, προφήτα πρόδρομε και βαπτιστά, ταγμάτων πλειάδα αγγέλων χωρί, στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Για μας τους πεσμένους, για μας τους τύφλους, τους παγιδευμένους ελάκους χρυσούς, να ανοίξουν τα μάτια να δούμε το φως, να γίνει κομμάτια ο Μέγας Εθνός. Προφήτες, Απόστολοι, Ευαγγελιστές, ανάργυροι, μάρτυρες και ασκητές, Αγίων πλειάδα οσίων χωρί, στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Για μας τους χαμένους, για μας τους δειλούς, τους παρασυρμένους ελάχνους χωρούς, στον δρόμο να βγούμε που πάει στη ζωή, πρωτού νυχτωθούμε και μη να χαθεί. Στυλίτες, αναχωρίτες, στρατιώτες, διδάσκαλοι, ομολογητές, μητέρων πλειάδα, πατέρων χωρί, στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Δενδρίτες, στυλίτες, αναχωρίτες, στρατιώτες, διδάσκαλοι, ομολογητές, μητέρων πλειάδα, πατέρων χωρί.
στην Αγία Τριάδα πρεσβεία θερμή. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι την πλήρη συνειδητοποίηση της αγαπητικής αυτής ευγνωμόνου και ευχαριστιακής ιδιότητος του ανθρώπου έχουμε στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τι συμβαίνει εκεί? Στη Θεία αυτή μυσταγωγία προγευόμεθα την εσχατολογική δόξα της θεωμένης ανθρωπίνης φύσεως μέσα στην αγιασμένη ατμόσφαιρα της ευχαριστίας και δοξολογίας προς το Θεό. Μας αποκαλύπτεται και βιώνουμε στη λειτουργία την πραγματοποίηση της Βασιλείας των Ουρανών, δηλαδή της κοινωνίας του Θεού με τα λογικά του πλάσματα εν το δεδοξασμένο σώματι και αίματι του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού. Στο υπερφυές αυτό μυστήριο, η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου προς το Δημιουργό του κορυφούται εφόσον η εκπεσμένη φύσης του απολαμβάνει την υψίστη δωρεά της αναδημιουργίας και ανακαινήσεως και θεώσεως εν Χριστώ. Το υπερφυές λοιπόν και πανάγιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι πράγματι το μυστήριο της ευγνωμοσύνης. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Στις ημέρες μας υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ότι οι απαιτήσεις της ευγνωμοσύνης εν Χριστώ είναι υπερβολικές και για τα σημερινά μάλιστα δεδομένα ακατόρθωτες. Παρατηρείται βέβαια και το θλιβερό φαινόμενο πολλές φορές να υπάρχει στις ημέρες μας παντελής έλλειψη ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τους πνευματικούς πατέρες, τους γονείς και διδασκάλους, αλλά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους που αξίζουν την ολόψυχη ευγνωμοσύνη μας και ευχαριστία. Με βαθιά λύπη διαπιστώνουμε ότι η άγνοια της ευγνωμοσύνης αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της φθοράς που έχει υποστεί το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος από την επίδραση της κοσμικής νοοτροπίας, η οποία οδηγεί τον κατοικώνα Θεού πλασθέντα λογικών άνθρωπο σε συμπεριφορά αλογότερη και από τα άλογα ζώα. Μήπως είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός αυτός? Θα αφήσουμε ένα πατερικό κείμενο να δώσει εκείνο την απάντηση.
πρόκειται για ένα πολύ χαριτωμένο, συγκινητικό και διδακτικό γεγονός, το οποίο ομιλεί μόνο του και μας εισάγει στο μεγάλο θέμα της ευγνωμοσύνης. Μία Ιένα που είχε ένα τυφλό νεογνό το πήρε με το στόμα της και το έφερε στον Όσιο Μακάριο τον Αλεξανδρέα. Έσπρωξε το πορτάκι της αυλής του με το κεφάλι της, μπήκε μέσα και έριξε το νεογνό της στα πόδια του. Ο Όσιος Μακάριος το σήκωσε, διεπίστωσε ότι ήταν τυφλό και, αφού έφτισε στα μάτια του, προσευχήθηκε. Αμέσως τότε το νεογνό άνοιξε τα μάτια του. Η μητέρα του, αφού το θύλασε, το πήρε και έφυγαν. Την επομένη, η Ιένα έφερε στον Όσιο Μακάριο ένα δέρμα μεγάλου προβάτου. Ο Άγιος το κοίταξε και της είπε: «Πού το βρήκες αυτό? Ασφαλώς έφαγες κάποιο πρόβατο. Αφού λοιπόν προέρχεται από αδικία, εγώ δεν το δέχομαι από σένα». Η Ιένα τότε κατέβασε το κεφάλι, γονάτισε και άφησε το δέρμα στα πόδια του Αγίου. Εκείνος της είπε: «Σου λέω ότι δεν το δέχομαι, εκτός εάν μου ορκιστείς ότι δεν θα ξαναλυπήσεις τους φτωχούς, τρώγοντας τα πρόβατά τους». Εκείνη και σ' αυτό κούνησε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε με τον Όσιο Μακάριο. Τότε ο Όσιος δέχτηκε το δέρμα που του πρόσφερε η Ιένα. Παρόμοια παραδείγματα συναντάμε και στο βίο άλλων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη στο βίο του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, που θεράπευσε στις όχθες του Ιορδάνη ένα λιοντάρι. Το λιοντάρι, όταν θεραπεύτηκε, δεν άφησε πια τον γέροντα, αλλά τον ακολουθούσε σαν γνήσιος μαθητής οπουδήποτε πήγαινε, ώστε να θαυμάζει ο γέροντας την τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη του θηρίου. Ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στο χωρίο του Αγίου Προφήτου Δαβίδ, «Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι», προβαίνει σε μία μεγαλειώδη απαρίθμηση δωρεών, τις οποίες συνήθως λησμονούμε, γινόμενοι αλογότεροι των αλόγων ζώων. Μας έφερε στην ύπαρξη από το μηδέν, μας ετοίμησε με λογικό, μας εχάρισε τέχνες ως συνεργούς στη ζωή. Από τη γη βγάζει τροφές, μας έχει δώσει τη βοήθεια των ζώων. Για χάρη μας οι βροχές, για μας ο ήλιος, τα ορεινά και οι παιδιάδες έχουν διακοσμηθεί για χάρη μας και μας προφυλάσσουν από τις κορυφές των βουνών. Για μας τρέχουν τα ποτάμια, για μας αναβλίζουν οι πηγές, για μας η θάλασσα γαλινεύει για το εμπόριο, τα πλούτη από τα μεγαλεία, οι απολαύσεις από κάθε πλευρά, ολόκληρος οι κτήσεις μας φέρει δώρα, λόγω της πλουσίας και αυθόνου δωρεάς του ευεργέτου προς εμάς. Και γιατί να αναφέρω τα μικρά? Διημάς Θεός ενανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν σάρκα ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, μετά τον αχαρίστον ο ευεργέτης, προς τους καθήμενους εν σκότη ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των θάνατων η ζωή, επί των άδειν το φως, η ανάστασης δια τους πεσόντας, πνεύμα υιοθεσίας,
χαρισμάτων διανομέ, στεφάνων επαγγελίε. Κοντά στις τόσο μεγάλες και λαμπρές ευεργεσίες, από τις οποίες μεγαλύτερες δεν υπάρχουν, μας υπόσχεται πολλαπλάσια στο μέλλον. Η σύγχρονη γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη, η πολυαγαπημένη, που γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1897 των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνη στην Κωνσταντινούπολη και σε ηλικία 94 χρόνων πλήρης ημερών στις 28 Μαρτίου του 1992 μέσα στο ταπεινό κελάκι της των Αγίων Αγγέλων στη Λέρο εκδήμησε εις τους ουρανούς, μας συμβουλεύει για την ευγνωμοσύνη. Ήθελα να σας πω ότι το ζήτημα της ευγνωμοσύνης να το προσέχετε πολύ. Να μην ζητάτε ποτέ ευγνωμοσύνη, αλλά να είστε εσείς ευγνώμονες όσο δεν παίρνει. Όταν στα αλήθεια συνειδητοποιούμε τα δώρα που μας κάνει ο Θεός, δεν έχουμε πια καιρό να ζητήσουμε τίποτα. Τρέχουμε και λέμε ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, ευχαριστώ. Βλέπουμε ένα λουλούδι, ευχαριστώ. Βλέπουμε ένα ποτήρι γάλα, ευχαριστώ. Για όλα, ευχαριστώ. Αλλά ας ακούσουμε την ίδια τη γερόντισσα Γαβριηλία να ομιλεί για την αρετή της ευγνωμοσύνης με μία πνευματική της κόρη, την κυρία Τζίνα Μινεοπούλου, στην Αθήνα, δεκαετία του 70. Μέτρο, είναι τελειώριστη. Όπως λέει, πάντα στέλνει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, χαίρει με το καλό, μη πάτε με την αδικία. Η αγάπη ποτέ δεν εκπίπτει. Και όπως σου έχω πει πολλές φορές, αν δίνεις όλη την αγάπη, πάντοτε εκείνοι που δεν θα τη δεχτούν, θα γυρίσει η αγάπη σε σένα πίσω. Όπως και ο Κύριος που λέει, δώσε την ειρήνη σε ένα σπίτι άμα πας. Και άμα δεν τη δεχτούν, η ειρήνη θα γυρίσει σε σένα. Όλα έτσι είναι. Αλλά μην ξεχνάς και ένα άλλο. Όπως είναι για το καλό, ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε, ξαναγυρίζει σε εμάς.
που είναι δίκαιο για το κακό. Και πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια για ορισμένα πρόσωπα, γιατί θα κάνουμε ζημία στον εαυτό μας. Παραδοσιακή. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψε την. Η ευγνωμοσύνη πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ να την έχεις για όλο τον κόσμο. Πρώτα για το Θεό και για όλους τους στέλνει. Αλλά να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πάρα πολύ ταπεινό. Όχι, όχι ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Και να χαίρεσαι. Ας πούμε, νιώθω μια πίκρα. Ούτε η πίκρα δεν πρέπει, γιατί αυτή η πίκρα πρέπει να είναι να αισθάνεται ο Θεός για μας. Ναι. Σου το είπα κι άλλη φορά. Ναι. Τι μας δίνει κάθε μέρα ο νύχτος, τι μας δίνει. Καθόλου. Και το βράδυ ακόμα το προσεύχομαι στον Άγγελό μου. Όταν προσεύχομαι στον Άγγελό μου και του λέω πάρε την ψυχή μου απόψε. Και πήγαινε έτσι στα πόδια του Χριστού να τελειοποιείται ο νύχτος και του λέω να τον το καλύτερο. Και αυτό ακόμα είναι ευγνώμος στο Θεό γιατί μου το δει. Εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμες. Αλλά και να είμαστε ευγνώμες και στα πλάσματα του Θεού. Πάντα σου λέω, κύριε μου, μια ανθρώπινη συνάντηση, έστω και ένα καλημέρα, μπορεί να έχει κάτι πει. Πολύ σωστό. Άμα προσέχει κανείς έτσι, όλος ο κόσμος είναι μια οικογένεια. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Όλη η γη είναι μια πατρίδα. Ξέρεις τι ωραίο. Τι ωραίο. Εγώ δεν ζω στη γη, ζω στον ουρανό πραγματικά. Δηλαδή, εδώ είναι ο παράδεισος που λέει και ο πατέρ Λάζαρος. Ή θα τον βρούμε εδώ και θα τον πάρουμε μαζί μας, ή θα τον πάρουμε ποτέ. Ως κατεξοχήν πρότυπο ευχαριστιακής ύπαρξης είναι για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Καθώς διαζωγραφείται στα Ευαγγέλια ο Κύριος ημών, φανερώνεται ως μία ύπαρξη ευχαριστιακή και ακριβώς γι' αυτό θέλησε να τον θυμόμαστε με μία πράξη ευχαριστίας, την οποία η Εκκλησία ονόμασε Θεία Ευχαριστία, από τον πρώτο διδάξαντα Κύριο και διδάσκαλό της. Η σχέση του με τον Πατέρα ήταν σχέση ευχαριστίας. Χαρακτηριστική είναι η επίκλησή του στο επεισόδιο της Αναστάσεως του Λαζάρου του Τετραημέρου. «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οίκουσάς μου» κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, 41ος στίχος. Γι' αυτό και η έκπληξή του είναι δικαιολογημένη όταν προσήλθε μόνο ο ένας από τους 10 λεπρούς που εθεραπεύθησαν για να τον ευχαριστήσει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 που, ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος και αυτός ειν Σαμαρίτης. Κατεξοχήν λοιπόν, πρότυπο ευχαριστιακής ύπαρξης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αμπέλικιο, αμπελουργός, ο βότρης και το κλίμα, τη ζωή σοφιτουργός, ο λόγος και το ρήμα, ο σπορέας και ο αγρός, ο δρόμος και το βήμα, το δέντρο και ο καρπός, η θυσία και το θύμα. Σε υμνούμεθε, σε ευλογούμε ισχυρέ, σε ευχαριστούμε αθάνατε, σε προσκυνούμε. Σκηνούμε τρισάγια.
σε προσκυνούμε τρεις Άγιε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς «Εμπαντή ευχαριστείτε, για κάθε τι να ευχαριστείτε» και συνεχίζει «Τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς, γιατί τούτο είναι θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Ένα θέλημα που ήδη πραγματοποιήθηκε από τον Χριστό και που ο ίδιος παραμένει, όπως είπαμε, πρότυπο ευχαριστιακής στάσεως και παρουσίας. Στο σημείο αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής που την είχαμε αφιερώσει στην εν Χριστώ ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε με τόση υπομονή και προσοχή. Τελειώνοντας, ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε πάντοτε να αξιωνόμαστε χάρη τη Θεού, διαπρεσβειών της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, έργο και λόγο να εφαρμόσουμε την τρισχαριτωμένη ευγνωμοσύνη, αλλά και να αξιωνόμαστε τον γλυκητά των αμάτων της ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης των ευεργετηθέντων από εμάς προσώπων, ώστε να αντλούμε θάρρος, ελπίδα και παραμυθία εις δόξαν Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός, της εσκότη πάσαν διασκέδασε την αφέγγη νύκτα των παθών και της Τρισιλίου Θεότητος φως ανέτειλεν, απλούμεν κατ' ουσία τριλαμπίδε προσώπης, οϊμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων, της πυλήνης χείλες ειδοξάζομεν μοναδικών και τριαδικών, Κύριον της δόξης, τη φύση και υποστάσεση, βόντες ο παντάνας της εις δούλης παράσκου των ποικίλων πτεσμάτων συγχώρηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε, πανικτήρμον εσπλάχνε φιλάνθρωπε τριασεπτή και θεαρχική, μη μου επιλάθη του σου ή και του το σύνολον, μη δε διασκεδάσει συνδιέθουσης δούλης, διαθήκη διάφατον έλεος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ωραία σε επαναγνεμόν νευράμενος, εξ αιώνος λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονή, και εν συσκηνώσας διευσπλαχνίαν ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ον δυσοποιία παύστος από πάσης ριστίνε με θλίψεως.
Ορθοδόξος περιπατείτε. Μια εκπομπή συμπόρευσης στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Με το θεολόγο Φώτιο Μανιαδή.